Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γαλλιλαίο για τα καλά του λόγια. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που ήρθα στην οικογένεια του Άρη. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο παλέ για να υπογράψω και για να ξεκινήσω την προπόνηση, ήδη νιώθω ότι μπήκα σε μια οικογένεια, πραγματική οικογένεια. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Επίσης, είμαι χαρούμενος γιατί ήρθα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική, και θα δώσω το 100% το δυνατοτήτων μου για το καλύτερο. Αν μίλησες με τον coach, με τον coach Πρίφτη μίλησα. Μου είπε κάποια πράγματα, μου είπε πως με έχει στο μυαλό του αγωνιστικά. Θα έχω έναν ενεργό ρόλο. Αυτά που μου είπε και πριν υπογράψω έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ήταν θετικά, μου άρεσαν. Γι' αυτό πήρα και αυτή την απόφαση. Κοίταξε, από τη στιγμή που έδειξε ο Άρης το ενδιαφέρον, έδειξε και ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι αυτή, μίλησα με τον coach Πρίφτη, εγώ ζήτησα κάποιο ένα συγκεκριμένο ποσό, είπα ότι αν μου το δώσουν αυτό το ποσό, που δεν ήταν πολύ μακριά, από την πρόταση που έκανε ο Άρης, ότι θα υπογράψω στον Άρη. Μέτρησε πολύ η παρουσία του coach Πρίφτη και όλο το επιτελείο. Ποιος ήταν ο ρόλος? Μου είπε ότι θα έχω... Ναι, μου είπε ότι θα έχω έναν ενεργό ρόλο, ότι θα βοηθήσω στα γκάρ σε ό,τι μπορώ. Τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό είναι και μέσα στην αγωνιστική περίοδο το πώς θα έφυγε. Σίγουρα, ναι. Μπήκα στο μουσείο μετά τα γένεια. Εντάξει, ήταν μεγάλο σοκ, θα το πω. Κατάλαβα ότι ήρθα σε μια πολύ ιστορική ομάδα. Κοίταξε, τη λογική της ομάδας πάνω κάτω την ξέρω. Για τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες που ήμουνα, ειδικά στον ΚΑΟΤ, 4 χρόνια που ήμουνα, δουλεύαμε πάνω κάτω κάπως έτσι, σκληρή δουλειά. Νομίζω πως είμαι έτοιμος, γι' αυτό και έκανα και αυτό το βήμα. Το ότι θα παίξει και η ομάδα γύρω κάπου είναι ένα έξτρα κίνητρο για μένα. Και νομίζω πως θα πάνε όλα καλά. Πόσο θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ομάδας, μια νέα. Αισθάνομαι όμορφα σίγουρα και δείχνει ένα παραπάνω το πόσο με ήθελαν εδώ στον Άρη. Να παίξω καλό μπάσκετ, σταθερό, εδώ στον Άρη. Ίσως πιστεύω ότι έχω περιθώρια βελτίωσης αρκετά. Ίσως και να πάω κάπου ψηλότερα, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα να καθιερωθώ στον Άρη. Ναι.